Στα 44 λεπτά μετά τις 9, τίτλοι τέλους στο υπάρχον σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων πέφτουν με τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις. Τα ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα είναι ότι το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό, ενώ το 4% πληρώνει το 50% των φόρων από τη συγκεκριμένη κατηγορία των φορολογούμενων και με το νέο καθεστώς θα ορίζεται, λέει, μια ελάχιστη αμοιβή 10.920 ευρώ για την εργασία που ήδη προσφέρουν στην επιχείρηση από την οποία βιοπορίζονται. Το ποσό θα αντιστοιχεί στο ονομαστικό ποσό που θα λαμβάνει από τον εργοδότη του κάθε εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Το νέο σύστημα αφορά, λέει, 676.500 αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες. Ελάφρυση θα δουν 138.000 εξ αυτών λόγω της μείωσης του τέλους επιδεύματος της τάξης των 560 ευρώ. Καμία απολύτως μεταβολή δεν θα υποστούν 124.000 αφορολογούμενοι. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒΕΝΗ, κύριε Μπαμπελεκάκη? Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα. Νομίζω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να πατάξει την φοροδιαπηγή έχει βρει τα εύκολα θύματα που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Θα πρέπει να τα λέμε όλα και από την πλευρά της κυβέρνησης δυστυχώς δεν υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα φορολογικό, με μηδέν αφορολόγητο, με υψηλό συντελεστή φορολόγησης, με τέλος επιδιδεύματος, τα οποία στηρίζουν την οικονομία της χώρας μας. Και αυτή τη στιγμή βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή εμείς, φοροδιαφεύγουμε και φοροκλέβουμε. Δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα έτσι, κυρία Δουλγεράκη. 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Ο κύριος Χατζηδάκης τα λέει τώρα, τι να πω. Και πληρώνει περισσότερη φορολογία από ό,τι πληρώνει ένας μισθωτός. Γιατί έχει μηδέν αφορολόγητο. Με προκαταβολή φόρου που δεν υφίσταται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι. Και τώρα τι γίνεται από εδώ για κάτω? Αυτοί τα είπανε, τα αποφασίσανε. Και αν θέλει η κυβέρνηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή, καλό θα είναι να ψάξει και στα Facebook και σε όλα αυτά από επαγγελματίες που δεν είναι επαγγελματίες, που δεν έχουν έναρξη, που δεν έχουν έδρα. Να ψάξει, να βρει ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν και κάνουν εργασίες. Με μηχανικούς αυτοκινήτων εντός εισαγωγικών που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Με κοριτσάκια τα οποία πηγαίνουν στα σπίτια και κάνουν κουρέματα. Και να μην πω για πόσα άλλα επαγγέλματα τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έδρα και δεν υπάρχει αφημί και έχει βρει τα εύκολα θύματα σήμερα η κυβέρνηση να χτυπήσει τους επαγγελματίες οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια. Εσείς λέτε βρήκανε τα εύκολα θύματα, δηλαδή εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες και μας χτυπάνε. Από εδώ ωστόσο και κάτω τι, κύριε Λεκάκη, διότι εκείνοι δίνουν τα στοιχεία, εκείνοι έχουν τις μετρήσιμες μονάδες, εκείνοι δίνουν τους αριθμούς αυτούς, αγνοούν βέβαια πίσω από τους αριθμούς τι κρύβεται, πώς κρύβεται, γιατί κρύβεται, πάντα έτσι ήταν ωστόσο το πράγμα. Οπότε από εδώ και κάτω από εσάς τι, για εσάς τι? Εμείς, κυρία Δουγεράκη, περιμέναμε ούτως ή άλλως, γιατί δεν είχαμε δει, δεν υπήρχε ένα προσχέδιο για το πώς θα πορευθεί η κυβέρνηση στο θέμα της φορολογίας των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσουμε και στην Ομοσπονδία και στη ΓΕΣΕΒΕ, για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή τη φορολογική λέλαπα την οποία μπορεί προσπαθεί η κυβέρνηση να εξαπολύσει προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι, η πλειοψηφία τους δεν είναι βιώσιμη. Λέτε ότι είναι μία φορολέλαπα. Αυτή η φορολέλαπα, εάν είναι έτσι όπως το λέτε, τι σημαίνει απλά για τη δική σας τη λειτουργία? Σημαίνει νέες οφειλές στα φορολογικά και ασφαλιστικά ταμεία, κυρία Δουγεράκη. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό ανέφερα τα τελευταία 15 χρόνια στηρίζουμε τη χώρα. Δεν ανέφερθε και πουθενά από την πλευρά της κυβέρνησης ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι προσπαθούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους που δημιουργήθηκαν τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και τα χρόνια της πανδημίας. Θα έχουμε ένα νέο κύμα οφειλών, το οποίο δεν γνωρίζουμε πλέον πού θα φτάσει και αν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Και βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά και με την έκθεση Πισαρίδη ότι η κυβέρνηση θέλει να μειώσει τις
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος, για να πούνε ότι θέλουν να πάνε να βάλουν ένα τέλος στη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, πώς συνδέεται μεταξύ τους? Βάζω ένα τέλος στη φοροδιαφυγή, τα στοιχεία που δίνουν, και από την άλλη η έκθεση πεισαρίδι. Πώς το συνδέεται έτσι? Το συνδέω, κυρία Δουγεράκη, γιατί αυτή τη στιγμή, όταν οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες δεν μπορούν να πληρώσουν κάθε τέλος του μήνα τα χρέη τους, όταν έχουμε μια νέα έξτρα φορολογία, σαφώς και δεν θα μπορέσουν να περισσότερο να πληρώσουν. Άρα θα δημιουργηθούν και νέα χρέη, άρα θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να βάλουν λουκέτο στις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν. Μάλιστα. Ο απότερος στόχος λοιπόν, και όχι στην πίσω πλευρά του μυαλού αλλά μπροστά μας στο σχέδιο, είναι αυτό, λέτε, για να κλείσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άλλο μικρή, γιατί άλλο μικρή, πολύ μικρή. Μπορούν πάρα πολύ εύκολα να μπουν στο Facebook και να δουν πόσα προϊόντα πουλούνται από μη επαγγελματίες μέσα στο Facebook, οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο. Να βρουν, λέτε, όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται χωρίς αφημί, αυτό που είπατε πριν. Βεβαίως. Από λίγο. Βεβαίως. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις για αρχή. Δεν φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Εκείνο που ήθελα να πω πριν από λίγο και επιχείρησα να σας διακόψω είναι ότι δεν ξέρω αν εννοείται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές, πολύ μικρές, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως. Συζητάμε για μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Εκεί θεωρείτε ότι είναι ο στόχος να πληγεί αυτή η κατηγορία? Τα νούμερα που έδωσε χθες ο Υπουργός για τις 670.000 είναι αυτή η κατηγορία των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και αυτό που ασχολούμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τα κρατώ και περιμένουμε, όπως είπατε, πάρα πολύ σύντομα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας, έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσετε και πώς θα πάτε παρακάτω. Αλλά φαντάζομαι πάντα με προτάσεις, με τις δικές σας τις προτάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν στα αρμόδια Υπουργεία. Βέβαια, με προτάσεις θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία και μετά θα δούμε αν θα εισακουστούμε ή όχι και το πώς θα συνεχίσουμε την όλη διαδικασία. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι να γίνουν όλα αυτά και με βάση αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, τι χρόνο ζωής έχουν, αντέχουν ή όχι? Ρωτώ βάσει αυτών που λέτε, αν αντέχουν. Βάσει με τα στοιχεία που έχουμε από το ΜΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ και την έρευνα τελευταία που βγήκε, οι περισσότερες των επιχειρήσεων αυτών που συζητάει σήμερα η κυβέρνηση δεν έχουν διαθέσιμα αποθεματικά οικονομικά ούτε για δύο μέρες, που σημαίνει δηλαδή ότι όταν επιβαρυνθούν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα νούμερα που έδειξε η έρευνα, τα οποία κάποια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν, δείχνουν ότι περίπου γύρω στο 6 με 7% είναι έτοιμες για να βάλουν λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν κάθε μήνα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα ούτε για δύο ημέρες, λέτε. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Πήραμε τουλάχιστον την πρώτη, τη δική σας την εκτίμηση, αγανάκτηση καταγράφω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι για αυτά τα οποία έχετε μπροστά σας. Αγανάκτηση είναι, γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές αποτανθεί και στους συγκεκριμένους υπουργούς και τους έχουμε θέσει πώς θα μπορέσουν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή που υφίσταται σήμερα η χώρα και η οποία δεν γίνεται από τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αφημί, έχουν έδρα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τους ελέγξουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.